Σας προς τα κάτω της Προδημοτικής. Καλό μεσημέρι, κυρία Βασιλείου. Καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, θα με επιτρέψετε να αναφέρω έτσι κάποιες δηλώσεις που είπε, του Υπουργού και να μου τις σχολιάσετε. Εάν υιοθετηθεί η εγωιστικά, συντεχνιακή και τελικά οπισθοδρομική προσέγγιση της ΠΟΕ, στερούνται 8.000 παιδιά τη δωρεάν εκπαίδευση, είπε ο κύριος Προδρόμου. Αυτή, αρχικά, αυτή την τοποθέτηση, πώς τη σχολιάζετε? Αρχικά, να πούμε ότι είναι ξεκάθαρο ότι ενώ η πρόθεση της ΠΟΕ σε καμία περίπτωση δεν ήταν η σύγκρουση, είναι ξεκάθαρο ότι από πλευράς Υπουργού Παιδείας η πρόθεση είναι και η σύγκρουση και η δημαγωγία και η παραπλάνηση της κοινής γνώμης και της Βουλής των Βουλευτών, οι οποίοι καλούνται να ψηφίσουν την προτινόμενη από το Υπουργείο Παιδείας τροποποιητική νομοθεσία. Mm-hmm. Και αν θέλετε έτσι, να κάνουμε έτσι μια απλή αναφορά στη βάση των όσων ξέρουμε και των όσων δίνονται στη δημοσιότητα κατά καιρούς από πλευράς Υπουργείου Παιδείας. Mm-hmm. Για να αντιληφθείτε κι εσείς ότι ακριβώς η αναφορά και η επίκληση αριθμών από πλευράς Υπουργού Παιδείας νομίζω εκθέτει το ίδιο το Υπουργείο και επιβεβαιώνει την θέση της ΠΟΕ ότι επί της ουσίας είναι ανύπαρκτος, όχι λυπής, ανύπαρκτος ο σχεδιασμός από πλευράς Υπουργείου Παιδείας και επί της ουσίας. Με αναφορές λειτουργού του Υπουργείου Παιδείας, τον Σεπτέμβριο έγινε αναφορά για 12.803 παιδιά τα οποία φοιτούν σε δημόσια νηπιαγωγεία κατά τη φετινή σχολική χρονιά. Μάθαμε όλοι ότι αυτά τα παιδιά αντιστοιχούν σε ηλικία από 4-8 μηνών μέχρι και 6 μηνών, δηλαδή 16 μηνών γεννήσεις, αν θέλετε. Με ένα πρόχειρο υπολογισμό, λοιπόν, κατά τη στοιχεία, οι 8 μήνες που τελικά θα κατέβει το όριο ηλικία της δοχής στα νηπιαγωγεία, αντιστοιχεί περίπου γύρω στα 6.000 με 6.500 παιδιά. Και αν δεχτούμε ότι όντως ο σχεδιασμός του Υπουργείου είναι οι πρώτοι 4 μήνες να τα παιδιά αυτά να μπουν σε δημόσια νηπιαγωγεία και σε κοινοτικά, τότε αναφερόμαστε σε περίπου 3.000 παιδιά. Πραγματικά είναι αξιοαναφορίας ο Υπουργός Παιδείας που βρήκε αυτές τις 8, κάποτε 8.500 παιδιά, εκτός, δεν ξέρω αν η προθέσεις είναι, θα το θέσω έτσι λίγο χαριτολογώντας, να κλείσουμε και τα υφιστάμενα δημόσια νηπιαγωγεία. Και επί της ουσίας, μια άλλη έτσι αναφορά μου επιτρέπετε, είναι πραγματικά, πώς να το ονομάσω, τραγικό, το ότι υπάρχει αναφορά ότι μια αίθουσα νηπιαγωγείου, ακόμα και ένα σχολείο, ένα νηπιαγωγείο, χρειάζεται 10 με 15 χρόνια για να χτιστεί. Αλλά στην Φλωρίδα έχω μπροστά μου ένα δημοσιεύματα Νοέμβριο 2022, τα οποία αναφέρονται σε χτίσιμο ενός ιδιωτικού σχολείου στην Παλώδια της επαρχίας Λεμεσού και μάλιστα ο τίτλος είναι σχολείο που χτίστηκε σε 85 μέρες στη Λεμεσό. Μιλούμε για σχολείο το οποίο θα δεχτεί παιδιά προδημοτικής, δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης και χτίστηκε σε 85 μέρες. Πώς ακριβώς θα χτιστούν αυτές οι εκπαίδευσεις? Αυτό το ανέφερε και σε εμάς ο κύριος Προδρόμου. Ήταν φιλοξενούμενος την προηγούμενη εβδομάδα και είπε ότι τουλάχιστον 10 χρόνια θα χρειαστεί, γιατί είμαστε στην Κύπρο, λέει, ξέρετε τις διαδικασίες, μέχρι να προκηρυχθούν προσφορές και όλα αυτά, θα πάρει τουλάχιστον μία δεκαετία. Αυτό ανέφερε η κυρία Βασιλείου. Κυρία Φλωρίδου, είναι επίσης τραγικό ότι ένα μέλος της κυβέρνησης αναφέρεται με αυτόν τον τρόπο όσον αφορά τις διαδικασίες, χωρίς να μας αναφέρει ο ίδιος τι έχει κάνει για να βελτιωθούν αυτές οι διαδικασίες και για να μην είναι τόσο χρονοβόρες. Άρα λοιπόν δεν είναι για μας, αγαπητή κυρία Φλωρίδου, επιχείρημα αυτό και πρέπει μάλιστα να σας πω ότι είναι αυτά τα λεφτά, με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης και Αφεκτικότητας θα χτιστούν και ένα, τρία σχολεία και καλώς θα χτιστούν δύο τεχνικές σχολές, δεν είναι στο σχέδιο, δεν το λέω εγώ, το λέω ήδη, δύο τεχνικές σχολές και ένα ειδικό σχολείο. Άρα χτίζονται, μπορούν να χτιστούν, κυρία Φλωρίδου, με αυτά τα λεφτά και σχολεία. Απλά το ίδιο το Υπουργείο έχει αποκλείσει από αυτά τα λεφτά το να χτιστούν δομές σε δημόσια σχολεία, ένας σχεδιασμός επικίνδυνος για το δημόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευσης στην Κύπρο. Εδώ είναι που αντιστεκόμαστε, εδώ είναι που φωνάζουμε και μαζί μας είναι και οι δύο εκπαιδευτικές οργανώσεις, γιατί δεν είναι θέμα μόνο προδημοτικής εκπαίδευσης,
Δεν είναι θέμα διορισμών, γιατί και αυτό το έχουμε ακούσει από τον Υπουργό Παιδείας, είναι θέμα δημόσιου σχολείου και θέμα που αφορά στο δικαίωμα του κάθε γονιού και του κάθε παιδιού να έχει πρόσβαση σε δημόσιο σχολείο. Γι' αυτό και οι οργανωμένοι γονείς θα είναι μαζί μας την ερχόμενη Τετάρτη. Προχωράτε δηλαδή, προχωράτε με την εκδήλωση έξω από το Προεδρικό. Και επιτρέψτε μου να σας πω ότι αντί ο κύριος Υπουργός να κάνει τέτοιου είδους δηλώσεις, οι οποίες εννοείται ότι κρίση θέλουν να προκαλέσουν και όχι επίλυση του ζητήματος, θα μπορούσε να έμπαινε στη διαδικασία, κάτι που δεν έχει κάνει εδώ και ένα χρόνο, να έμπαινε στη διαδικασία να καλέσει τους εμπλεκόμενους φορείς, τους οργανωμένους εκπαιδευτικούς, την ΠΟΕΔ επί της ουσίας και τους οργανωμένους γονείς, για να βρεθεί μια λύση. Επιπλέον, να σας πω ότι σε όλο αυτό το σχεδιασμό, παράληψη μου που δεν το έχω πει προηγουμένως, που επιβεβαιώνει ακριβώς ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός από πλευράς Υπουργείου Παιδείας, είναι και το γεγονός ότι ακούμε για παιδιά που θα μπουν μέσα στα, τέλος πάντων, στην υποχρεωτική προδημοτική εκπαίδευση από την ηλικία των 4, αλλά δεν μας έχει αναφερθεί κάπου, αγαπητή κυρία Φλωρίδου, ούτε πόσες θέσεις υπάρχουν ήδη στις υφιστάμενες δομές ή από τα κοινοτικά που θα μετατραπούν σε δημόσια, τα οποία αντιλαμβάνεστε θα καλύψουν αυτό το ποσοστό. Και ξέρετε, ένα τεράστιο ερωτηματικό που πραγματικά έπρεπε να προβληματίζει όχι μόνο την κυβέρνηση, ολόκληρη την πολιτεία, πραγματικά είναι άξιον απορίας η απουσία αναφοράς για το τι θα γίνει μετά το 2026. Δηλαδή, η Βουλή θα κληθεί να ψηφίσει μια νομοθεσία προς τα κάτω επέκταση από την ηλικία των 4. Υπάρχει ένας σχεδιασμός, ας τον πούμε, υπάρχει ένας σχεδιασμός μέχρι το 2026, αλλά μετά το 2026 κανείς δεν ξέρει αυτά τα παιδιά που θα φοιτούν μετά το 2026. Μένει εκεί. Εννοείται μετά που θα πάνε πρώτη δημοτικού. Όχι. Αναφέρομαι στην... Πάει στα παιδιά που θα είναι 4 ετών από το 26 και μετά. Αλλά δεν υπάρχει πουθενά αναφορά τι θα γίνουν αυτά τα παιδιά και που θα πάνε. Ούτε επίσης ξεκάθαρη αναφορά αναφέρεται η νομοθεσία σε κριτήρια που ο Υπουργός θα πει ποια παιδιά θα πάνε στα ιδιωτικά, ποια στα δημόσια κλπ. Αυτά τα κριτήρια δεν έχουν δοθεί σε κανένα, ούτε καν στους γονείς που τα έχουν ζητήσει από τον Οκτώβριο πέρσι. Ναι. Βέβαια θα είναι και επιλογή κάποιων γονιών, όμως ανέφερε ο κύριος Προδρόμου, αν θα θέλουν να στείλουν το παιδί τους σε ιδιωτικό ή στο δημόσιο νηπιαγωγείο. Τώρα, επειδή αναφερθήκατε στους αριθμούς προηγουμένως, κύριε Βασίλη, θέλω μια διευκρίνηση. Ο Υπουργός κάνει λόγο για 8.000 παιδιά. Εσείς μου είπατε γύρω στις 3.500. Κοιτάξτε, με βάση το σχέδιο, ναι, τους αριθμούς που έχουμε για το τι αριθμούς έχουμε τώρα. Δηλαδή, αν ήταν αυτός ο αριθμός, δεν θα υπήρχε πρόβλημα? Τον 8 με 8.500. Όχι, τον 3.500 που λέτε εσείς. Αγαπητή κυρία Φλωρίδου, πρέπει να σας πω ότι αυτός ο αριθμός έτυχε διαχείρισης από τις υφιστάμενες δομές των δημόσιων νηπιαγωγείων, όταν το 2017 ψηφίστηκε η νομοθεσία αλλαγής του ορίου εισδοχής στα δημοτικά, άρα αντί τα παιδιά να πηγαίνουν 5 και 8 μήνων στα δημοτικά, πηγαίνουν 6 χρόνο. Άρα οι γεννήσεις από 5 και 8 μήνων μέχρι και 6 χρόνο παρέμειναν στην προδημοτική, γεννήσεις 4 μήνων. Άρα κατά αντιστοιχεία το ίδιο με αυτό που λέμε τώρα, και οι δομές του δημόσιου σχολείου διαχειρίστηκαν αυτόν τον υπερπληθυσμό σε εισαγωγικά, ελάχιστη ενίσχυση σε διορισμούς κλπ. Άρα λοιπόν, γιατί τώρα αυτές ακριβώς τις γεννήσεις των 4 μηνών, αφού για το 25-26 είναι η ανησυχία, όπου εκεί λέει δεν θα μπορέσουν τα δημόσια νηπιαγωγεία να ανταποκριθούν στις ανάγκες, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε ένα σχεδιασμό ή τέλος πάντων να δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να διαχειριστούμε αυτήν την ομάδα παιδιών. Απουσιάζει αυτό το σχεδιασμό, αγαπητή κυρία Φλωρίδου. Απουσιάζει εντελώς. Αντ' αυτό πηγαίνουμε για ένα χρόνο να δώσουμε τα λεφτά που θα έπρεπε να δοθούν, να αξιοποιηθούν για δημιουργία δομών, υποδομών στα δημόσια, στο δημόσιο σχολείο, να τα δώσουμε, να τα μετατρέψουμε σε επιχορήγηση μέρους των διδάκτων.
Έτσι. Ναι. Τώρα, είπε όμως ότι ο Υπουργός ότι αν υιοθετηθεί αυτή η αρνητική θέση της ΠΟΕΤ, τα επόμενα χρόνια θα είναι περισσότερα τα παιδιά που θα φοιτούν στην ιδιωτική εκπαίδευση. Διότι για τα παιδιά από 4 ετών μέχρι και 4-8 μηνών δεν θα υπάρχει άλλη διέξοδος από την ιδιωτική εκπαίδευση και μάλιστα με δίδακτρα. Θα πρέπει να πληρώνουν δηλαδή οι γονείς τους. Δεν ξέρω αν εννοεί για το 26 και μετά, κυρία Βασιλείου. Κυρία Φλωρίδου, και σήμερα που μιλάμε, πολύ σωστά, υπάρχει ένα ποσοστό παιδιών τα οποία πηγαίνουν στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία, ακόμα και όσον αφορά την υποχρεωτική, προδημοτική, δημοτική κλπ. Εκπαίδευση. Το ότι επικαλείται ο Υπουργός Παιδείας ότι αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί, πραγματικά διαρωτούμαστε γιατί. Αντίθετα, πρέπει να σας πω ότι έτσι κι αλλιώς, επειδή η νομοθεσία το επιτρέπει από την ηλικία των 3 μέχρι και 4 και 8 μηνών, σε πολλές περιπτώσεις τα παιδιά αυτά κοιτούν ήδη, είναι ήδη μέσα στα δημόσια νηπιαγωγεία. Άρα λοιπόν το ζητούμενο, και εδώ πρέπει να εστιάσει ο Υπουργός και το Υπουργείο, είναι να δούμε πώς αυτόν τον αριθμό που είναι ήδη μέσα τον αυξάνουμε. Άρα προς τι ότι θα αυξηθεί ο αριθμός, αφού ήδη υπάρχει αυτό. Και να σας πω και κάτι, γι' αυτό και η διαχρονική θέση της οργάνωσης είναι από την ηλικία των 3 και πάνω να υπάρξουν δομές για να μπορέσουν τα παιδιά να μπουν σε δημόσιες προδημοτικές. Καλώς ή κακώς ξεκινά από την ηλικία των 4 η επέκταση. Θυμίζω ότι ξεκίνησε από 5 και 8, κατέβηκε στο 4 και 8 και τώρα καλώς πάμε να περάσουμε την ηλικία των 4.